Μία ανάσα από την παραλία της Αμουδάρας και το σημείο που κινούνται καθημερινά ακόμη δεκάδες λουόμενοι έχει εντοπιστεί εδώ και 2 εβδομάδες κατοχική οβίδα, η οποία έχει σημάνει συναγερμό στο λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό που βρίσκονται στην τελική ευθεία του σχεδιασμού για την εξουδετερωσή της. Πριν 15 μέρες μας ενημέρωσαν οι λουόμενοι, ενημέρωσαν τον αβαγοσώστη που βρίσκεται εδώ πέρα και αυτός με τη σειρά του ενημέρωσε το λιμεναρχείο και αυτοί καλέσαν να έρθουν από το πολεμικό ναυτικό για να εξουδετερώσουν την οβίδα που έχουμε βρει μέσα. Η οβίδα εντοπίστηκε από πολίτες λίγα μέτρα μακριά από την ακτή και μεσολάβησαν αρκετές ημέρες μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κατοχικό βλήμα εξαιτίας των καιρικών συνθήκων και της μετακίνησης της άμμου στο βυθό. Θα έρθει το πολεμικό ναυτικό να κάνει μια επιχείρηση για την εξουδετερώση και ότι θα μας ενημερώσει για να φύγουμε από τη θάλασσα. Και όσοι είναι μέσα και έχουν βουτήξει, μην πάθουν τα αυτιά τους. Και όσοι είμαστε απ' έξω, να μην κινδυνεύουμε από τον πίδακα και από την έκρηξη. Δίτες της ομάδας υποβρύχιων καταστροφών που έφτασαν σήμερα στο Ηράκλειο επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για οβίδα της κατοχικής περίοδου και αποφάσισαν, όπως φαίνεται, την εξουδετέρωσή της στο σημείο που βρίσκεται για λόγους ασφαλείας. Θα έρθουν πρωινή ώρα, ξημερώματα, ώρα που δεν θα είναι εδώ λουόμενοι, για να γίνει η όλη διαδικασία. Αλλά είναι συνήθες φαινόμενο. Πολλοί γνώριζαν την ύπαρξη αυτής της οβίδας, οι λουόμενοι, οι χειμερινοί κολυμβητές, γιατί γενικότερα βγάζει πολλές φορές η θάλασσα. Ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, η τελική φάση της επιχείρησης αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο τα ξημερώματα με ελεγχόμενη έκρηξη. Θα την εξοδοτερώσουμε, αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι στο χέρι τους τώρα. Περιμένουμε από αυτούς οδηγίες και τι θα γίνει. Θα γίνει εδώ η εξουδετερώση μέσα στο νερό. Πολύ πιθανό, ναι.